αρχαιολόγος, για τον απλούστατο λόγο ότι πάντοτε με μάγευε το τι κρύβεται κάτω από το υπέδαφος μας και με τη τόση πλούσια ιστορική μας κληρονομιά, κάτι τύπου ανακαλύπτει ένας αρχαιολόγος είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήταν την περίοδο της κρίσης του κόλπου το 1991. Είχα τότε πείσει το Διοικητικό μου Συμβούλιο να μου επιτρέψει να κάνω κρούση προς το CNN με την προσπάθεια να πετύχουμε δωρεάν διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο, καταδεικνύοντας ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός και οι τουρίστες που είναι στην Κύπρο δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Και όταν εξασφάλισα αυτή την προσφορά από το CNN αξίας μισού εκατομμυρίου δολαρίων με εκστρατεία 100 διαφημιστικών σποτς για την Κύπρο, παρουσιάζοντας τις εικόνες ότι η Κύπρος είναι εκεί και οι τουρίστες την απολαμβάνουν, πραγματικά ένιωσα μια τεράστια ηθική ικανοποίηση. Θα έλεγα τον Bill Gates, ο οποίος έχει χαράξει με τη δική του πρωτοποριακή πορεία και σφραγίδα νέα δεδομένα και ανάπτυξη ανά τον κόσμο. Θα μπορούσα να πω ότι συμβουλή να είμαι ο ίδιος όπως είμαι και να διέπομαι από εκείνες τις αρχές και αξίες με τις οποίες είχα την τιμή να καλουχηθώ από εκπαιδευτικούς γονείς, νυφαλιότητα και πραότητα. Και βοηθά ακριβώς στην αντιμετώπιση των κρίσεων με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο παρά στο να πανακουβάλλεσαι και να αποπροσανατολίζεις. Το μειονέκτημα που επίσης κάποιοι μου αποδίδουν και δεν το θεωρώ και μειονέκτημα είναι ότι πάντοτε δίνω καλή την πίστη στους συναναστροφές μου με τους ανθρώπους, έστω και με αυτούς που έχουν ίσως κάποιον παρελθόν. Μου αρέσει πάντοτε να δίνω τη δεύτερη ευκαιρία παρά να στιγματίζουμε και να αποκτήσουμε συνανθρώπους. Η εφαρμογή των νόμων, κατ' εμένα, θα ήταν η ύψιστη προτεραιότητα ενός Προέδρου και του πρώτου άρχοντα του τόπου, ώστε ακριβώς να διασφαλίζει ότι ηγείται μιας ευνομούμενης πολιτείας. Απλά το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο στο 6:35 το πρωί, ακριβώς για να μου δώσει την ευκαιρία με τον πρώτο καφέ να αρχίσω την ενημέρωση, μια και τα καθήκοντά μου και οι αρμοδιότητες μου είναι τέτοιες που επιβάλλουν ώστε να είμαι ενημερωμένος. Τελειώνει όταν κλείνουν τα μάτια μου, όποια και αν είναι αυτή, ανάλογα με τις εξελίξεις της ημέρας και της νύχτας και πάντοτε με την προσδοκία ότι ο Θεός θα με ευτυχίσει να μπορέσω να τα ανοίξω την επόμενη το πρωί. Τα χόμπι απλούστατα είναι η δουλειά μου, η οποία με γεμίζει και όσον αφορά στον κάποιο ελεύθερο χρόνο, να είμαι φίλαθλος, δηλαδή να αγαπάς τον αθλητισμό, διότι ήμουν παγιά μπασκετβολίστας και ξέρω τι θα πει και τι τεράστια ωφέλη δίνει στον αθλητή ο αθλητισμός. Απλά και μόνο έχω ένα BMW, αλλά δεν έχει σημασία η μάρκα για μένα. Η σημασία που έχει το όχημα που οδηγάς είναι να σου παρέχει ασφάλεια και αξιοπιστία. Το έχω ξαναδιαβάσει, το «Γλάρος Ιωνάθαν» του Ρίτσαρντ Μπαχ, το οποίο κατ' εμένα αλλάζει τρόπο ζωής και στάση ζωής.